ότι θέλετε επενδύσεις στη χώρα. Πρώτα ένα σχόλιο για αυτά που ελέγχθησαν προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι σαφές και εκεί πρέπει να εντοπιστεί όποια κρίση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφής μια κρίση στρατηγικής. Δεν γίνεται να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και για, ακόμα και για το ότι δεν καταργεί τα νομοθετήματα που η κυβέρνηση Σαμαρά είχε φέρει στη Βουλή. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για την εξειδίκευση της συμφωνίας που και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το καλοκαίρι και που η Νέα Δημοκρατία ζητούσε να έχει ψηφιστεί πολύ νωρίτερα με ακόμα χειρότερα μέτρα. Πάντως, όταν έλεγε και το περίφημο ναι στο δημοψήφισμα. Προεκλογικά λέγατε όχι στην συνεργασία, όχι στις συνενέσεις. Τώρα λέτε ελάτε να πάμε μαζί. Εμείς λέμε ελάτε να συμβάλλετε με προτάσεις. Και όχι με μια αστεία αντιπολιτευτική κριτική που προσπαθεί να βαφτίσει το θέμα μας κοινικό. Γιατί όταν ακούμε, όταν βλέπουμε τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, και δεν μιλώ τώρα για τον αγαπητό κύριο Σκρέκα, όταν όμως ακούμε τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα, σαν να μην κυβερνούσαν δύο χρόνια, σαν να μην τους τιμώρησε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, δείχνουν. Του πολιτικού συστήματος, κυρία Σκρέκα. Όχι, να προστατεύσουν τους πολίτες, θα λέμε, από όλα τα κόμματα. Γιατί ζητάτε προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Σβίγκου. Αλλά δεν ακούσαμε και τις προτάσεις της κυβέρνησης. Προγραμματικές δηλώσεις, κυρία Χριστοφιλέα, δεν ακούσατε τις προτάσεις της κυβέρνησης. Κυρία Σβίγκου, τις ακούσαμε και τις μεταδώσαμε, δίναμε συνέχεια τρεις μέρες. Το θέμα είναι οπότε άλλο. Οπότε θα κρυθούμε για την εφαρμογή τους. Όχι ότι δεν ακούσατε προτάσεις. Τις προτάσεις τις συγκεκριμένες που λέτε ψάχνω να βρω τα ισοδύναμα για να μην προχωρήσουν κάποια πράγματα που είναι πολύ δύσκολα. Και λέτε φέρτε προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιες είναι οι προτάσεις δικές σας? Μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, είναι να βρεθούν τα ισοδύναμα μέτρα. Ναι. Και αυτή τη δουλειά την κάνουν τα αρμόδια υπουργεία και την κάνουν συγκεντρώνει τις προτάσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Έχετε μιλήσει για ισοδύναμα ακόμα και στο ζήτημα των φόρων. Έχω μπροστά μια δήλωση, κυρία Σβίγκου, δική σας, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν άδικοι και αντικοινωνικοί φόροι που δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα. Και αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να βρεθούν ισοδύναμα. Πότε, πώς, από πού? Απάντησα και προηγουμένως. Απάντησα και προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν. Το ότι υπάρχουν πολύ δυσμενή μέτρα, υπάρχουν. Δεν πρόκειται, εμείς δεν πρόκειται να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι μέσα από την εφαρμογή των δεσμεύσεων και μέσα από την εφαρμογή ενός παράλληλου προγράμματος, το οποίο θα αμβλύνει τις επιπτώσεις στους ασθενέστερους, συν με τις μάχες που θα δοθούν στα ανοιχτά θέματα της διαπραγμάτευσης, θα μπορέσουμε το πρώτο εξάμηνο του 2016 να μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια διαφορετική τροχιά. Όπως επίσης θα κρυθούμε και από το να έχουμε ένα φιλικό περιβάλλον σε επενδύσεις, ναι, αλλά δεν θέλουμε μια χώρα όπου θα αλωνίζεται και όπου δεν θα υπάρχουν όροι διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, όπου δεν θα υπάρχουν όροι διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όροι διασφάλισης προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί είδαμε και το πώς, ποιες ήταν οι επενδύσεις τις οποίες έφερνε η Νέα Δημοκρατία. Βλέπαμε ελληνικά εργοστάσια να κλείνουν, να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες. Ναι. Πού είναι αυτή η μαγική εικόνα την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να διαλύσει μέσα σε 7 μήνες διακυβέρνηση? Εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε τη χώρα από την αρχή και θέλουμε επενδύσεις οι οποίες να σέβονται, όπως είπα πριν, το δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα. Κύριε Σκρέκα, σε αυτό και θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας σε ό,τι